Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα Χατζή. Είμαι παιδίατρος με μετεκπαίδευση στην παιδιατρική δερματολογία και θα θέλαμε να πούμε μαζί κάποια πράγματα για την ατοπική δερματίτιδα στα παιδιά. Η ατοπική δερματίτιδα είναι η πιο συχνή μορφή εκζέματος. Προσβάλλει ποσοστό 10 με 20% των παιδιών, με συχνότητα η οποία αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες. 2 στα 3 παιδιά θα εμφανίσουν ατοπική δερματίτιδα στην βρεφική ηλικία. Οι ασθενείς παρουσιάζουν ξηροδερμία και σε κάποια σημεία το δέρμα τους είναι εξέρυθρο με τραχύτητα και απολέπιση. Στις πιο σοβαρές μορφές παρατηρούνται μικρές φυσαλίδες με εκρωή υγρού και σχηματισμό κρούστας πάνω στις βλάβες. Το βασικό σύμπτωμα είναι ο κνησμός, που προκαλεί ξεσμό, τραυματισμό της περιοχής και οδηγεί σε λοιμώξη του δέρματος. Στα βρέφη προσβάλλεται κυρίως το πρόσωπο και το τριχωτό της κεφαλής. Η περιοχή της πάνας παραμένει καθαρή. Στα μεγαλύτερα παιδιά, το έξεμα εντοπίζεται στην έσω επιφάνεια της άρθρωσης του αγκώνα και του γόνατος. Στους εφήβους συμμετέχει και η ραχαία επιφάνεια των χεριών και των ποδιών. Αν και δεν είναι νόσος απειλητική για τη ζωή, η ατοπική δερματίτιδα επηρεάζει αρνητικά την καθημερινότητα των ασθενών, την ποιότητα του ύπνου τους και το επίπεδο αυτοεκτίμησής τους. Συνυπάρχει με άλλα νοσήματα, όπως είναι οι τροφικές αλλεργίες, το άσθμα και η αλλεργική ρινίτιδα. Η ατοπική δερματίτιδα αποδίδεται σε διαταραχή του δερματικού φραγμού. Η διαταραχή αυτή επιτρέπει τη διεπιδερμητική απώλεια ύδατος και την είσοδο των αλλεργιογόνων και ερεθιστικών ουσιών στο δέρμα. Για το λόγο αυτό, η αντιμετώπιση έγκυται στην αποφυγή των αλλεργιογόνων παραγόντων, στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού και στον περιορισμό της φλεγμονής. Ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της ατοπικής δερματίτιδας είναι η ενυδάτωση της επιδερμίδας. Η σωστή ενυδάτωση θα μειώσει τις εξάρσεις της νόσου και θα περιορίσει τη χρήση φαρμάκων και κορτικοστεροειδών. Σωστή ενυδάτωση σημαίνει τακτική εφαρμογή γενναιόδωρης ποσότητας μαλακτικού προϊόντος σε όλο το σώμα. Χαρακτηριστικά για τα βρέφη προτείνεται ενυδάτωση 4 φορές την ημέρα. Σαφώς απαιτείται ποσότητα ενυδατικής κρέμας περίπου 100 γραμμαρίων την εβδομάδα για τους μικρούς μας ασθενείς. Η ενυδάτωση του δέρματος, ωστόσο, αρχίζει με τη διαδικασία του μπάνιου. Με το μπάνιο περιορίζονται τα μικρόβια που ζουν στο δέρμα και απομακρύνονται οι κρούστες και οι εξωτερικοί ερεθιστικοί παράγοντες. Συνεπώς, το μπάνιο προτείνεται σε καθημερινή βάση, εφόσον διαρκεί μικρό χρόνο. Ο ασθενής επωφελείται από την προσθήκη στο μπάνιο καθαριστικών προϊόντων εγκεκριμένων για τη χρήση σε ατοπικό δέρμα. Τα προϊόντα που διατίθεται είναι υποαλλεργικά, μη ερεθιστικά, χωρίς αρώματα και χωρίς σαπούνι. Η επάλυψη του καθαριστικού προϊόντος θα γίνει με το βρέφος πάνω στην αναξιέρα. Μετά από λίγα λεπτά, ακολουθεί κανονικά το μπάνιο με νερό. Τα έλαια μπάνιο συμβάλλουν στην περαιτέρω ενυδάτωση της επιδερμίδας. Προτείνεται λοιπόν στους ασθενείς μετά το μπάνιο να σκουπίζουν τα μποναριστά του δέρματος και μέσα σε 3 λεπτά, όσο το δέρμα είναι ακόμα νοπό, με απαλές κινήσεις να εφαρμόζουν ένα καλό στρώμα ενυδατικής κρέμας σε όλο το σώμα για να σφραγίσουν την υγρασία στην επιδερμίδα. Στις περιπτώσεις που η ατοπική δερματίτιδα δεν βελτιώνεται με τις τακτικές ενυδάτωσης που αναφέρθηκαν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε σε ειδικό παιδοδερματολόγο για περαιτέρω οδηγίες. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για τυχόν απορίες, θα μπορούσατε να αφήσετε το σχόλιο σας κάτω από το βίντεο.